Κύριε Υπουργέ, με βάση το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι φοιτητές των δύο τελευταίων ετών οφείλουν να ασκούνται αποκλειστικά σε κλινικές του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Αντίστοιχα, βέβαια, είναι και τα προγράμματα σπουδών στις υπόλοιπες 6 ιατρικές σχολές της χώρας. Η κλινική άσκηση των πενταετών φοιτητών ιατρικής και στην παθολογία και στη χειρουργική είναι ζωτική για να αποκτήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία που θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν τις εξειδικευμένες κλινικές του έκτου έτους που διαρκούν 32 εβδομάδες. Η οποιαδήποτε άσκηση των φοιτητών, είτε κλινική είτε εργαστηριακή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατασταθεί με την εκπαίδευση, νομίζω το καταλαβαίνετε, ενώ η ολοκλήρωσή της είναι προαπαιτούμενο, τυπικά και ουσιαστικά, για τη συνέχιση των σπουδών τους. Ωστόσο, οι φοιτητές των ιατρικών σχολών έχουν αποκλειστεί από την κλινική άσκηση, από τις αρχές του ακαδημαϊκού έτους, με πρόφαση τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο αποκλεισμός αυτός όμως μπορεί να οδηγήσει σε επιμήκυνση των σπουδών τους, απώλεια του εξαμήνου ή και του έτους, με δυσβάσταχτες, όπως καταλαβαίνετε, οικονομικές επιπτώσεις για αυτούς και τις οικογένειές τους. Ενώ η αναστολή της κλινικής άσκησης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα συνολικά στη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα η κατανομή των φοιτητών στις πανεπιστημιακές κλινικές γίνεται με βάση τα προαπαιτούμενα μαθήματα που κάθε φοιτητής έχει ολοκληρώσει στα 4 πρώτα έτη σπουδών. Έτσι, αν δεν επανεκκινήσει άμεσα η κλινική άσκηση των πενταετών φοιτητών, θα πρέπει το Σεπτέμβριο του 2021 στις ίδιες κλινικές να ασκηθούν οι τετραετείς φοιτητές και αυτοί που έχασαν την κλινική άσκηση λόγω των αποφάσεων της κυβέρνησης. Είναι προκλητικό το γεγονός ότι οι φοιτητές που σε 1,5 χρόνο θα είναι γιατροί στερούνται της βασικής τους εκπαίδευσης, γιατί τόσους μήνες η κυβέρνηση δεν συζητά και την επιστροφή τους στις κλινικές, αφού δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας μπροστά στην πανδημία, ούτε έχει χρηματοδοτήσει την ανώτατη εκπαίδευση, έτσι ώστε να ανοίξουν με ασφάλεια τα πανεπιστήμια, αντιμετωπίζοντας αυτές τις ανάγκες κατά την άποψή μας ως κόστος. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε? Η κυβέρνηση τι μέτρα προτίθεται να πάρει, έτσι ώστε να αρχίσει άμεσα και με πλήρη ασφάλεια, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας για διδασκόμενους και διδάσκοντες, η κλινική και εργαστηριακή άσκηση φοιτητών των ιατρικών σχολών της χώρας. Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις όλων των απαραίτητων μελών ΔΕΠ για την ουσιαστική εκπαίδευση, να ενταχθούν οι φοιτητές στο σχέδιο εμβολιασμού, δωρεάν με τακτικά και παραλαμβανόμενα τεστ σε εργαζόμενους και φοιτητές και επαρκή μέσα ατομική προστασίας και τέλος έκτακτο κονδύλι στα πανεπιστήμια για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Αναφέρεστε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δεν αφορά δυστυχώς μόνο στις κλινικές ασκήσεις των φοιτητών της ιατρικής, αφορά σε ένα ευρύτερο πεδίο ασκήσεων, πρακτικών, κλινικών, εργαστηριακών, σε πάρα πολλούς τομείς των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Όταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς ξέσπασε η συγκεκριμένη πανδημία, την οποία ακόμη βιώνουμε, η κυβέρνηση έκανε μία επιλογή. Είπε ότι θα υπάρξει μια επιτροπή ειδικών, η οποία θα αναλάβει να συμβουλεύει την κυβέρνηση, διότι το πρώτο στο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι η υγεία των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή των Ειδικών εισηγήθηκε και η κυβέρνηση δέχτηκε να υπάρχουν περιορισμοί στον τρόπο ασκήσεως της διδακτικής διαδικασίας στα πανεπιστήμια. Έτσι, σύμφωνα και με την πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε το προηγούμενο Σάββατο, προβλέπεται αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής ασκήσεως φοιτητών, με εξαίρεση τη δυνατότητα διενέργειας κλινικών ασκήσεων του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών του πρώτου κύκλου τμήματων σχολών επιστημών υγείας στον ΑΕΗ. Με βάση αυτή την εισήγηση, είμαστε σε μια διαδικασία αναζητήσεως λύσης με την Επιτροπή των Ειδικών για να βρεθεί λύση
όχι μόνον για τους τελειόφυτους, όπως αναφέρονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, αλλά και για τους πεμπτοετής φοιτητές της ιατρικής σχολής, και όχι μόνον για την ιατρική σχολή, αλλά και για τις υπόλοιπες επιστήμες υγείας, όπως παραδείγμα την νοσηλευτική ή τη μαιευτική. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Δυστυχώς, σε αυτή τη χρονική στιγμή, οι επιδημιολογικές συνθήκες δεν είναι πλέον κατάλληλες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Επιπλέον, έχουμε καταθέσει και πρόταση που θα επιτρέψει να διεξαχθούν και άλλες πρακτικές ασκήσεις, παραδείγματι σε δήμους, σε ειδικά σχολεία, για παιδαγωγικά τμήματα, αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από την εξέλιξη της πανδημίας. Είναι προφανές ότι επειδή ουσιαστικά χαϊδεύουμε το τρίτο κύμα της πανδημίας, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να μην δούμε καταστάσεις που έχουν υπάρξει σε άλλες χώρες. Στη δευτερολογία μου θα ασχοληθώ ειδικότερα για τα μέλη ΔΕΠ, τα μόνιμα που είπατε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκατε για την Επιτροπή των Ειδικών που συμβουλεύει την κυβέρνηση, η Επιτροπή των Ειδικών συμβούλεψε την κυβέρνηση ότι δεν πρέπει το πέμπτο έτος να κάνει τις κλινικές ασκήσεις, αλλά πρέπει το έκτο έτος να κάνει τις κλινικές ασκήσεις. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα αντικειμενικά που προκύπτει είναι γιατί μόνο το έκτο έτος επιτρέπεται να κάνει τις κλινικές ασκήσεις και όχι και το πέμπτο έτος. Λέτε, ψάχνουμε λύση και μάλιστα τη βέλτιστη λύση. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εφικτό στην παρούσα φάση. Πότε θα είναι εφικτό, κύριε Υπουργέ? Πότε θα είναι εφικτό? Στη συζήτηση πριν από μια εβδομάδα, αντίστοιχης επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ με τον κύριο Δελή, σας τέθηκε το ερώτημα και τότε, γιατί μόνο κλινικές ασκήσεις στο έκτο έτος της ιατρικής, των ιατρικών σχολών και όχι και στο πέμπτο έτος. Αυτό που σας θέτω και τώρα. Η απάντησή σας τότε ήταν, πρέπει να σας ομολογήσω ότι είναι εύλογο ερώτημα, όλα αυτά θα εξεταστούν το επόμενο χρονικό διάστημα από την Επιτροπή των Ειδικών, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία κτλ. Το ίδιο μας λέτε και σήμερα. Ναι, αλλά εδώ περνά ο καιρός. Σε λίγο θα κλείσει το εξάμεινο. Έτσι που πάει η δουλειά. Πρέπει να πάρετε άμεσα μέτρα. Κατά την άποψή μας δεν είναι απάντηση αυτή. Από τον Δεκέμβρη του 20, προσέξτε να δείτε, η Κοσμητεία της Ιατρικής Σχολής της Κρήτης σας έχει επισημάνει το πρόβλημα και ότι όλα τα χρόνια εφαρμόζεται μια διεθνής πρακτική αντιμετώπιση των πενταετών και των εξαετών φοιτητών της ιατρικής, ως τελειόφοιτοι, κατανέμονται στις πανεπιστημιακές κλινικές, στην προκειμένη περίπτωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, για την κλινική τους άσκηση για τα τελευταία 4 εξάμηνα σπουδών, με βάση ένα συγκεκριμένο ενίο πρόγραμμα. Δεύτερον, από 19/1/2021 έχετε λάβει και εσείς και η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Κικίλιας, επιστολή πενταετών φοιτητών των 7 ιατρικών σχολών της Ελλάδας, καθώς και αντίστοιχη επιστολή των Προέδρων των Ιατρικών Σχολών από 14/1/2021, θα τα καταθέσω και στα πρακτικά, ενώ πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις πενταετών φοιτητών, ζητώντας το αιρεινό εξάμηνο να πραγματοποιηθεί κλινική άσκηση υπό όρους που προστατεύουν την υγεία των φοιτητών και των ασθενών, με κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των φοιτητών. Απαιτούν δηλαδή αναπλήρωση των χαμένων κλινικών ασκήσεων και ζητούν να παρουσιάζεται άμεσα. Τότε το λέγανε. Να τους παρουσιάσετε το σχέδιο, το πλάνο της κυβέρνησης για το πώς θα εξασφαλιστεί η διδακτική διαδικασία και η κλινική εκπαίδευση. Δηλαδή μας λέτε ότι σήμερα δεν είναι εφικτό, αλλά δεν μας παρουσιάζετε και ένα πλάνο. Τι έχετε κατά νου, πώς λέει θα τα αντιμετωπίσετε, δεδομένης της κατάστασης. Και εσείς απαντάτε, θα δούμε ανάλογα εάν και εφόσον η επιδημιολογική εξέλιξη κτλ. Οι φοιτητές του πέμπτου έτους είναι 3 μήνες στο περιθώριο της εκπαίδευσης και παρά τις προσπάθειες και σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκουν κλειστές πόρτες. Και επαναλαμβάνω, σε 1,5 χρόνο αυτοί οι άνθρωποι θα είναι γιατροί και την ίδια στιγμή στερούνται βασικά πράγματα στην εκπαίδευσή τους. Ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι βασικό σας μέλημα είναι το πώς θα μπει η αστυνομία μέσα, τα ΜΑΤ. Δηλαδή, ανοιχτά πανεπιστήμια για τις δυνάμεις καταστολής, κλειστά για τους φοιτητές και τις σπουδές τους.
Και αυτό το συνεχίζεται. Δεν είναι μόνο το νομοσχέδιο που περάσατε. Υπάρχουν καταγγελίες. Δεν θέλω να επεκταθώ βέβαια, αλλά σας το αναφέρω, μιας και κάνουμε αυτή την κουβέντα. Μετά αυτό το κρεσέντο καταστολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί στα Χανιά εισέβαλαν σε σπίτια φοιτητών ασκώντας τρομοκρατία και προσαγάγοντας φοιτητές και μέσα και έξω από τα σπίτια τους. Δηλαδή, ακόμα και ασφαλίτικα αμάξια, ασφαλίτες με πολιτικά και ασφαλίτικα αμάξια χωρίς διακριτικά, ασκούν ένα είδος τρομοκρατίας με μεθόδους, επιτρέψτε μου να πω την λέξη, απαγωγής φοιτητών. Δηλαδή, τους πήραν, τους απήγαγαν και τους μετέφεραν για ώρες στην ασφάλεια. Κύριε Σμάδη, πρέπει να κλείσετε, σας ρωτάμε λοιπόν και επανέρχομαι στο αρχικό. Είναι υπερβολικό, είναι ουτοπικό, είναι μαγική εικόνα αυτό που ζητάει η πανεπιστημιακή κοινότητα, δηλαδή το αυτονόητο να ανοίξουν τα πανεπιστήμια και οι σχολές. Τα πανεπιστήμια, κατά την άποψή μας, ασφαλώς και μπορούν και μέσα σε αυτές τις συνθήκες να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια, με βάση τις προτεραιότητες της πανεπιστημιακής κοινότητας, με όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πράξτε.